Τα κρυπτονομίσματα μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστά στην Ελλάδα, ωστόσο εξαπλώνονται με μεγάλη ταχύτητα σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, το Οικονομικό Επιτελείο συστήνει ομάδα που θα διαμορφώσει το πλαίσιο φορολόγηση και ελέγχου του. Πάμε στον Νίκο Ρογκάκο που έχει το ρεπορτάζ. Διότι εδώ μιλούμε για πολλά δισεκατομμύρια συναλλαγών κάθε χρόνο. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι ο στόχο του Υπουργείου Οικονομικών από την επιτροπή αυτή. Πρώτα απ' όλα, να κατατάξει τα κρυπτονομίσματα σε κάποια κατηγορία. Είναι νόμισμα, είναι επενδυτικό προϊόν, τι από τα δύο είναι. Το δεύτερο το οποίο θέλει να κάνει το Υπουργείο είναι να καθορίσει τη φορολογική αντιμετώπιση. Πόσο θα φορολογεί. Και βεβαίω το τρίτο, το οποίο βεβαίω είναι από του σημαντικού στόχου, είναι ποιο οι τρόποι ελέγχου των επενδύσεων, δηλαδή να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, να μην υπάρχει ξέπλυμα χρήματο. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι μάλλον έρχεται μια επιβολή φόρου υπεραξία στα κέρδη, Νίκο. Το δεύτερο είναι τα κεφάλαια θα έχουν επενδυθεί, θα αναγνωρίζονται πια οικονομικά για αγοραπολισίε. Και το το τρίτο είναι ότι θα υπάρξει ζωή χρημάτων στα κρατικά ταμεία. Θυμίζω ότι πα να κάνει μια αγοραπολισία για ακίνητο, α πούμε. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει τα χρήματα τα οποία υπάρχουν από κρυπτονομίσματα. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Ρογκάκο.